πριν θα παρουσιάσει ο αντιπρόεδρος της ΚΑΕ και υπεύθυνος του αγροτικού τμήματος ο κ. Γαλλέας. Παιδιά, καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας εδώ. Και εγώ με τη σειρά μου να καλωσορίσω τον Μιχάλη στην επιστροφή του στον Άρη. Ήταν κάτι το οποίο το θέλαμε πάρα πολύ. Υπήρχαν συζητήσεις και από την προηγούμενη χρονιά. Ο Μιχάλης στην προηγούμενη του θητεία είχε δεθεί και με τον κόσμο και με την ομάδα, με όλους μας στην ΚΑΕ, για την αξία του την αθλητική, την μπασκετική, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι γιατί τα ξέρετε και είναι γνωστά. Εγώ θέλω να του ευχηθώ να έχει υγεία πάνω απ' όλα και να μπορέσει να πραγματοποιήσει και τους στόχους του, τους προσωπικούς, αλλά και τους ομαδικούς. Ο Μιχάλης είναι παίκτης ομάδας, βάζει την ομάδα πάνω απ' όλα. Καταλαβαίνει καλύτερα από τον καθένα ότι οι ατομικές επιτυχίες έρχονται μέσα από αυτές τις ομάδες. Κάτι άλλο δεν έχω να πω. Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος που είχαμε θετική κατάληξη. Ξέρουμε ότι θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Ο προπονητής τον ήθελε και τον εμπιστεύεται. Έχει άριστες σχέσεις και με τους συμπαίκτες του. Κάτι άλλο δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω εγώ. Καλώς ήρθες, σιδεροκέφαλος και υγεία. Καλησπέρα και από μένα. Θέλω να πω ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που επέστρεψα στον Άρη. Τα δύο προηγούμενα χρόνια που ήμασταν εδώ γνωρίσαμε πάρα πολύ καλούς ανθρώπους, αποκτήσαμε πολύ καλές φιλίες. Έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ τον κόσμο εδώ πέρα που στηρίζει την ομάδα, τους ανθρώπους εδώ που εργάζονται. Και εγώ προσωπικά και όλη η οικογένειά μας, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που επιστρέψαμε. Από εκεί πέρα στο αγωνιστικό κομμάτι, όπως εγώ και όλα τα παιδιά θα δώσουμε τον καλύτερο μας σε αυτό, για να κάνουμε μια πάρα καλή πορεία στην Ευρώπη, που επιτέλους ο Άρης επέστρεψε εκεί που πραγματικά πρέπει να είναι και το αξίζει. Στο πρωτάθλημα θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια ανάλογη πορεία με την Εθνή και πιστεύω ακόμα καλύτερη. Και από εκεί πέρα πάνω απ' όλα να έχουμε υγεία και όλα, και όλα θα τα καταφέρουμε. Και επίσης θέλω να ευχαριστήσω και το Χρήστο και προσωπικά όλους τους ανθρώπους εδώ που για άλλη μια φορά δείξαν εμπιστοσύνη σε εμένα και τον κύριο Λάσκαρη, ο οποίος έχει κάνει το λίγο καιρό που βρίσκεται στην ομάδα τεράστια από το σπάθεια και έχει βοηθήσει πάρα πολύ το σύλλογο. Και όλοι μαζί και με τον υπέροχο κόσμο της ομάδας θα κάνουν το καλύτερο δυνατό για την ομάδα. Να προσθέσω και κάτι ακόμα και για τον προπονητή, τον οποίο τον ξέρω 8 χρόνια είχαμε συνεργασία, τον είχα σαν βοηθό μια χρονιά, ο οποίος είναι εξαιρετικός προπονητής και εξαιρετικός άνθρωπος και είμαι επίσης χαρούμενος που θα εργαστώ πάλι μαζί του. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, είστε και πολιτικά και για τον κύριο Γαλλέ. Αλλά όπως είπα πριν έχουμε αγαπήσει την ομάδα, τους ανθρώπους εδώ και αυτό και η Ευρώπη έπαιξε ένα σπουδαίο ρόλο στην επιστροφή μου. Τώρα από εκεί πέρα με τον κύριο Λάσκαρη, όπως είπα και πριν, έχει βοηθήσει το λίγο καιρό που είναι εδώ, έχει βοηθήσει εξαιρετικά την ομάδα από ό,τι έχω διαβάσει, έχω ενημερωθεί και αυτό ήταν ένα μαθητικό στοιχείο. Έφυγες με έναν άνθρωπο που είχε οικονομικά προβλήματα, είχες σπουδάσει στο μηδές συμβόλαιο, έσπασε το συμβόλαιο, πήγε στην Ουμανία και τώρα επιστρέφει έναν άνθρωπο που είχε μια οικονομική αυταρχία και με πολύ καλό όνομα στην αγορά. Ποιο είναι το κίνητρο σου, από την κάποια κίνητρο, έχεις πάρει έναν δικό του χρόνου που τα δικά μεσάρια στην εμπειρία. Το κίνητρο αγωνιστικό ποιο είναι. Το κίνητρο είναι, εκτός από μένα, όλος ο κόσμος του Άρη θέλει η ομάδα, θέλουν να δουν την ομάδα να κερδίζει τίτλους. Τώρα είναι μια καλή αρχή να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω από όλες τις χρονιές. Και πιστεύω και αργότερα οι τίτλοι θα έρθουν. Γιατί όλοι πιστεύουμε στην ομάδα και όλοι αυτό θέλουμε.
Οπότε αυτό είναι ένα κομμάτι, γιατί την έχω αγαπήσει την ομάδα και θέλω να πάρουμε κάποιο τίτλο. Και πριν ήμουν εδώ, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι δεν ήταν τόσο ηγετικός. Όλα τα παιδιά είναι ηγετικά σε μια ομάδα. Γιατί σε κάθε παιχνίδι υπάρχει και διαφορετικός ηγέτης. Κάποιος θα τραβήξει περισσότερο από κάποιους άλλους. Γιατί και γίνεται ομαδική δουλειά. Έτσι και φέτος, κάθε παίκτης έχει το συγκεκριμένο το δικό του ρόλο. Και ανάλογα με το παιχνίδι, μπορεί κάποιος να φάνει σε ένα παιχνίδι λίγο, να τραβήξει περισσότερο. Κάποιος θα τραβήξει λιγότερο. Κάθε παιχνίδι θα είναι διαφορετικό. Και αυτό είναι ένα πολύ καλό στοιχείο στην ομάδα. Λοιπόν, ξεπέρασες παράμετρο της πολύ ευθύνσεως επικίνδυνης πολιτικής κατάστασης και της οικονομικής κατάστασης. Με το να κάποιος θα μπορούσε να περιμένει, μπορούμε να πούμε να πάρει μια πρόταση από το εξωτερικό, να περάσει όλα τα κοινία και να επανέλθει. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα αυτό το καιρό στην Ελλάδα, αλλά πρώτα απ' όλα, πέρα το αγωνιστικό κομμάτι, πέρα της ομάδας που θέλαμε πολύ να επιστρέψουμε, το θέμα είναι και της οικογένειας. Λόγω της οικογένειας είναι μια πολύ καλή απόφαση να γυρίσουμε πίσω, γιατί μεγαλώνει η οικογένεια και πρέπει να είμαστε κάπου σταθεροί, να μην έχουμε τις μετακινήσεις. Οπότε είχαμε κάνει και τις ζητήσεις με την ομάδα και καταλήξαμε σχεδόν από την αρχή με την οικογένεια ότι η καλύτερη λύση για εμάς εδώ πέρα είναι ο Άρης και θέλαμε πολύ να επιστρέψουμε. Χθες με μήνυμα στο διαδίκτυο ζήτησε τίτλο του Αυτοκράτορα, με χάρη για την τέταρτη ανακοίνωση. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν θα ξανασυμβεί. Αυτό δεν το θέλει μόνο η γυναίκα μου, το θέλει όλος ο κόσμος στο Άρη και όλοι αυτό περιμένουμε. Και πιστεύω ότι βήμα-βήμα, πώς η ομάδα έχει φτάσει σε αυτή την κατάσταση, την πολύ καλή κατάσταση, βήμα-βήμα, έτσι θα καταφέρουμε βήμα-βήμα να ξαναφέρουμε και τίτλο στην ομάδα. Την απόφαση της επιστροφής την έχουμε κουβεντιάσει καιρό και πριν τον Απρίλιο με την οικογένεια και λέγαμε ότι η μόνη επιλογή αν γυρίσουμε Ελλάδα πραγματικά θέλουμε να είναι εδώ πέρα. Και ευτυχώς αυτό το καταφέραμε. Το ίδιο σενάριο. Δεν μπορώ να σου πω, δεν ξέρω τι θα συμβεί αυτή τη χρονιά. Πιστεύω για την ομάδα να είναι το καλύτερο. Τώρα από εκεί πέρα θα δούμε. Άλλη ερώτηση υπάρχει. Αυτό είναι όλα στο σκεπτικό του κότσου. Εγώ από τη μεριά μου, ό,τι ρόλο μου αναθέσει αυτό, θα το κάνω. Προτέρημα μου είναι, όπως ξέρετε, στην άμυνα, κλεψίματα όλα αυτά, αυτό θα μπορούσα να το κάνω με καλύτερο δρόμο. Τώρα που και στην επίθεση θα προσπαθήσω να βοηθήσω όσο περισσότερο μπορώ. Δεν έδειξε κάποιο κανάλι. Ας πούμε το μικρό τελικό και αυτά που είχαμε γυρίσει εφούμενα Ελλάδα, τους παρακολούθησα. Ακριβώς. Είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι για να έχει μια πετυχημένη πορεία η ομάδα. Να δημιουργηθεί ένας ελληνικός κορμός στην ομάδα και να κρατηθούν κάποια παιδιά από την προηγούμενη, ώστε έτσι να μην γίνονται πολλές αλλαγές στην ομάδα. Μην έρχονται πολλοί παίκτες για να υπάρχει μια χημεία. Και τώρα με την έλευση των παιχτών των υπολείπων που θα αρχίσει η ομάδα, πιστεύω ότι θα δημιουργηθεί ένα πολύ καλό σύνολο. Έχει παίξει μια πολύ καλή
Το κεφάλι κάτω, πολλή δουλειά και να παίξει το μπάσκετ που ξέρει να είναι ελεύθερο, γιατί εκεί είναι πολύ πιο ελεύθερα και πιστεύω ότι και το στυλ παιχνιδιού εκεί πέρα του ταιριάζει. Ευχαριστώ πολύ.